Όταν κατάλαβε η Ωσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου ότι θα έφευγε από αυτήν την μάταιη και πρόσκαιρη ζωή, αφού νίστεψε επί τρει ημέρε και κοινώνησε το άγιο σώμα και αίμα του κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και αφού ασπάστηκε τις αδελφέ τη μονή, οι οποίε με δυσκολία συγκρατούσαν του λιγμού και τα δάκρυά του για να μην την λυπήσουν, στην συνέχεια η Ιωσία γονάτισε μπροστά στην ωραία πύλη και υψώνοντας τα αγιασμένα από την αγαθοεργία χέρια της προς τον ουρανό, προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια. «Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού του Ζώντος, Σύ ο καλός, που με το Πανάγιο και πολύτιμο αίμα Σου μας ελήτρωσες από τα δεσμά της αμαρτίας, άκουσε την τελευταία δέηση της ταπεινής Σου δούλης. Στην κρατεά Σου χείρα παραδίδω σήμερα το μικρό τούτο πίμνιο. Σκέπασέ το με την θεία σου σκέπη και διαφύλαξέ το από τις επιθέσεις του αοράτου του εχθρού, διότι εσύ είσαι ο αγιασμός μας και η απολύτρωσή μας και θα σε δοξάζουμε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.